Τι έγινε, φίλε. Έχουμε τίποτα. Όλα καλά. Πώς τι επιλογή τραγουδιού αυτή. Έτσι, πάνω το βάλω. Στη Θεσσαλονίκη τελειώνεις από δουλειά και μπορείς να πας να κάτσεις ένα παγκάκι μπροστά στη θάλασσα, να σε χτυπάει η δυσοδεία, να σε τσιμπάνε τα κουνούπια και να βάζουν οι πλανόδιοι καλλιτέχνες ηχεία 10.000 βατ Καζαντζίδη. Η Αθήνα τι έχει. Νίκο, τι γίνεται, ρε φίλε. Το μεγάλο περίπατο. Το μεγάλο περίπατο. Το μεγάλο περίπατο, ρε. Έλα, περπάτα στη νίκη, βρε. Ο μεγάλο περίπατο, λέει. Έχει γίνει το πανηγύρι εκεί πέρα. Το πανηγύρι. Γατάκια. Βέβαια, κοίταξε, οι Αθηναίοι έχουν ένα. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μένουν στην Αθήνα και στο κέντρο. Μπορεί να έχουν πάει και καμία φορά στη ζωή του. Δηλαδή, να μένουν, ρε παιδί μου, μακριά από το κέντρο. Ναι. Από το κέντρο δεν εννοούμε να είσαι στο χώρο που είναι 15 λεπτά από το κέντρο. Όχι, εντάξει. Όταν λέμε μακριά, εννοούμε να θέσει εγώ. Στην Κερατέα. Να πετύχει εγώ και εκεί. Ναι. Να κάνει μια ώρα για να φτάσει. Ναι. Ωραία. Και που μπορεί να έχουν πάει στο κέντρο, σου λέω, μια-δυο φορέ στη ζωή του. Ναι. Και πιστεύω ότι γενικότερα οι Αθηναίοι περισσότερο το αποφεύγουν. Έχουν δυνατότητα να το κάνουν γιατί στι περιοχέ περισσότερε υπάρχουν τα πάντα. Δεν είναι όπω εμεί εδώ πέρα που είμαστε λίγο. Χωριά, γύρω-γύρω. Ναι. Ναι. Ωραία. Στην Αθήνα, παιδί μου, μπορείς να μένεις σε μια περιοχή που έχει τα πάντα. Να πεις το ποτό σου, να κάνεις αγορές σου, να κάνεις το οτιδήποτε. Ωραία. Και γενικότερα πρέπει να το φεύγω το κέντρο. Τώρα πρέπει να γίνεται της αποφυγής γενικότερα. Μεγάλος περίπατος. Ο μεγάλος περίπατος. Κάνουμε και εμείς ένα εδώ πέρα μεγάλο περίπατο. Έβλεπα στο μεταξύ που είναι, γιατί δεν είχα καταλάβει στην αρχή. Είδα το χάρτη που είναι και σοκαρίστηκα με το τι. Τι μπορεί να γίνεται βασικά. Τι μπορεί να γίνεται. Που εγώ να πω την αλήθεια, στην Αθήνα όσες φορές έχω πάει που είναι σχεδόν πάντα για διακοπές, ρε παιδί μου, δηλαδή για χαβαλέ. Τάχα, πάμε και δουλειά κάποιες φορές. Γελάει όλος ο κόσμος. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτογνωσία. Ναι. Εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε, Νίκο, γιατί και άλλοι πάνε και ξέρεις, κάνουν ραντεβού και συναντήσεις και δεν συμμαζεύεται. Έχουν ένα ραντεβού στην Αθήνα. Ναι. Θα κατέβω τη Δευτέρα, θα γυρίσω την άλλη Δευτέρα. Ναι, ναι, ναι. Πολλά τα ραντεβού. Χρήσαν. Και έχω πάει, ρε παιδί μου, συνήθως σε off-season καταστάσεις. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, που δεν έχει πάρα πολύ. Δηλαδή, το κέντρο της Αθήνας τον Αύγουστο είναι όντως διαλυμένο. Δεν έχει τίποτα. Και πάλι, αν πας λίγο μετά το off-season, εκεί Σεπτέμβριο, ας πούμε, πέρσι που ήμουν εκεί πέρα, γινόταν πανηγύρι. Τώρα σκέψω και με κλειστούς δρόμους, τέλος πάντων, πιο μικρή κυκλοφορία και δεν συμμαζεύεται. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ο μεγάλος περίπατος. Άντρε, αγόρι μου. Ναι, λέτε, εντάξει. Τον άλλον. Το χαλί της εβδομάδας, ξεκάθαρα. Λοιπόν, 2-3-10-37. Την εβδομάδα, φωνάξε, Νίκο. Ορίστε. 2-3-10-37 και 3 οκτάρια. Ανοιχτές οι γραμμές. FM και τα μηνύματά σας στο 542-22. Ελπίζω σε μια εκπομπή πολύ πιο ήρεμη από τη χθεσινή. Εσύ το έκανες, θέσανο κάτω. Δεν το έκανα εγώ. Άλλοι βγήκαν και τα κάνανε κάτω. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Έχεις το μαχαίρι και το καρπούζι. Λοιπόν, εσύ το επέτρεψες. Δεν θα ξαναγίνει το χθεσινό. Είμαι ξεκάθαρα. Μανούλα από έξω, εντάξει, τα έβλεπα αυτά. Μανούλα μου. Βρήκε για αυτή η μέρα να έρθει. Τι φταίει για αυτή, εντάξει. Κάτσε, τι φταίει για αυτή η δόλια. Πραγματικά δηλαδή. Τι φταίει για αυτή η δόλια. Νίκο, τι έχουμε, τι έχει επικαιρότητα σήμερα, φίλοι. Πριν πούμε τι έχει επικαιρότητα. Ναι, ναι. Έχουμε δύο γραμμές στις οποίες. Με το ρολόι. Θα πάμε αμέσως τώρα. Ναι, φίλε, περιμένω εδώ πέρα να βγουν. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θα πω πριν πάρω του φίλου. Ναι, εντάξει. Πάρω τους φίλους, εννοείς τη γραμμή, ναι. Ναι, πριν πάρουμε τους φίλους ναι, που έχουν καλέσει ήδη και είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο με αφορμή τα χθεσινά. Εντάξει, από εδώ και πέρα, όποιος ξεφεύγει στον αέρα. Θα βρίσκατε μάνες. Ναι. Το διακόπτω. Όποιος ξεφεύγει στον αέρα, θα κόβεται. Ούτε εγώ. Εγώ με τον Νίκο εδώ πέρα κάνουμε μια εκπομπή που θέλουμε να είναι λίγο διαφορετική. Θα κάνουμε και το χβαλέ, θα πικάρουμε και ο ένας τον άλλον, εννοείται, αλλά πάντα μέχρι ένα σημείο. Ούτε ο Νίκος έχει μιλήσει ποτέ με χαρακτηρισμούς για τον Άρη, ούτε εγώ για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν παοξίδες που βγαίνουν και έχουν επίπεδο. Όπως είναι ο Νεκτάριος, όπως είναι ο φίλος από την Καβάλα. Εντάξει, υπάρχουν Αριανοί. Ο Ψηλός. Και... Ψηλός εννοείται και ο Ψηλός έχει επίπεδο και έχει και ρεαλισμό που μου αρέσει. Ναι. Εντάξει, όπως υπάρχουν και Αριανοί που βγαίνουν εδώ πέρα και έχουν επίπεδο. Όπως είναι ο Στέλιος που χθες ξέφυγε λόγω άλλων, αλλά ο Στέλιος προχθές. Όχι ντροπή του. Ο Στέλιος προχθές έβγαινε και μιλούσε με τον Νίκο για τον πολίτη. Βέβαια, πολύ πολιτισμένα και όμορφα. Έχει εξαίρεση του κανόνα, ρε παιδί. Εντάξει, ναι. Μια φορά ξεφεύγει. Μια φορά θα ξεφύγει, οκ. Okay. Με χαρακτηρισμού ναι. Για τις ομάδες άσχημους ή για άλλους παραγωγούς του ραδιοφώνου, αυτά κόβονται. Αν θέλετε να μιλήσετε για κάποιον, θα βγαίνετε στην εκπομπή του. Τι θα το διακόψεις? Ναι, τι θα το διακόψεις? Έτσι, μπράβο. Για να κάνουμε μια ωραία εκπομπή, για να κάνουμε μια ώρα χαβαλέ και να περνάμε όμορφα. Έτσι. Εντάξει, μην φτάνει το σαγόνι πίσω στο σβέρκο. Να, μπράβο. Και τα λοιπά τώρα. Εντάξει. Και επίση, Νίκο, αν γίνεται να τρούμε όλου του κανόνε. Όμορφα και καλά, ναι. Αν θέλετε να τσιρίξετε, τραβηχτείτε λίγο πίσω τουλάχιστον που λέει και το χαρτί εδώ πέρα. Θε. Θα πάω στο μικρόφωνο. Αυτό πρέπει να γράψει δίπλα κάποιο χρήσανθε. Λοιπόν. Άμα φωνάξει από εδώ. Δεν είναι το ίδιο που φωνάξει από εδώ. Πάμε τώρα στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Ποιο είναι?
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όχι, δεν είναι, είναι πραγματικότητα, δεν είναι καλοπιάνουμε κανένα εδώ πέρα. Δεν χαϊδεύουμε αυτό. Τα αγγλικά τα πήρατε. Πολύ ωραία, ολόφρεσκα. Μπαμπάδες. Μασχοβίτης. Μάλιστα. Είπατε τώρα για Αθήνα, ρε παιδιά. Ναι. Δηλαδή τους λυπάμαι τους καημένους. Έχω να πάω Αθήνα, πέρα από εκδρομή, να μείνει στην Αθήνα, δηλαδή ένα τετραήμερο, επειδή είναι ο αδερφός μου κάτω. Ναι. Από το 2007, παλιά σε ποια περιοχή αν επιτρέπετε? Κέντρο. Εντάξει, είναι ακόμα Μπερεκέτη, Παλιοφάλιρο. Α, εντάξει, καλά. Παλιά λέγανε για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, που ήταν πραγματικά μια απόλαυση για τους βέρους Αθηναίους. Δεν μιλάω τώρα για τα 3.800 Πελοποννησιακό, Θεσπρωτιακό, Αργός. Αν έχει η Αθήνα 5 εκατομμύρια κόσμο, οι βέροι Αθηναίοι να είναι... 600.000. Πολλές λες. Εγώ λέω ότι είναι η μισή. Η μισή λέω ότι είναι. Αθηναίοι. Ναι, 300.000. Ναι. Δηλαδή, τώρα αν ζούσε ο συγχωρεμένος στο ίδαλμά μου, ο Δημήτρης Χόρν, ας πούμε, ναι. Ήταν 45 χρονών, δεν θα το άντεχε αυτό που συμβαίνει κάτι. Ναι. Το μόνο κακό, εμείς επειδή μεγαλώσαμε και ακολουθήκαμε εδώ πάνω, η Αθήνα είναι... Τάβλα για διακοπές. Να κάτσεις ένα δεκαήμερο. Συμφωνώ. Το να είσαι μόνιμος κάτοικος Αθηνών, δηλαδή θέλεις, δηλαδή φαντάσου να δουλεύεις τώρα. Εδώ λέμε ότι η δουλειά μας είναι πανέλα μία ώρα και ένα τέταρτο. Και αυτό θεωρούν πολύ φυσιολογικό, ρε παιδί. Δηλαδή οι άνθρωποι ξυπνάνε στις 5.30 για να είναι... Να χτυπήσουν κάρτα, ξέρω εγώ, 7. Ξηλέ, εγώ πιστεύω ότι για να ζήσει κάποιος που ζούσε και εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη και να ζήσει και να εργάζεται στην Αθήνα πρέπει να είναι πολύ προσαρμοστικός σαν χαρακτήρας. Δηλαδή να μπορεί να προσαρμόζεται. Ναι, γιατί οι διαφορές είναι τεράστιες. Και με μεγάλη υπομονή πρέπει να έχει. Ναι. Και φυσικά να ξέρει και δέκα. Δηλαδή υπάρχουν άτομα που δεν ξέρουν ακόμα όλη την Αθήνα. Ναι, μα αυτό έλεγα πριν. Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι διάφορες περιοχές δεν τις ξέρουν καν και ακόμα και το κέντρο. Εδώ υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη άτομα που δεν ξέρουν τη Θεσσαλονίκη. Και τα GPS και τα ρήφες, ας πούμε, υπήρχαν και δεν ξέρανε κάποιες περιοχές. Ναι. Αλλά μου τη δίνουν κάποιοι, ακόμα συγχωρεμένος ένας θείος μου, είχε μετακομίσει από πολύ μικρό στην Αθήνα. Ναι. Αλλά πώς αλλάζει η κουλτούρα τους, παιδί μου, που ανέβαινε πάνω. Έλεγε και την ακατανόμαστη φράση. Ρε, τον έλεγα, τι είναι αυτά που λες, ρε, το λέω. Έλε, μωρέ, τι είστε εσείς, να πούμε, τραγουδιστά, ξέρεις, ένα πανόραμα, είστε μια ευθεία, να πούμε, ναι, δύο δρόμους. Έλα ρε φίλε και τέτοια. Έλα. Έλα μου τώρα. Έλα. Βάλε, το γλέντι γίνεται σαν τουιτσάδικα. Όποτε πάω, το συνταντζεύω. Δηλαδή βάλε τυροσαλάτα, ουγγαρέζα, με κοιτάξτε. Και όσα χρόνια να περάσουν, έτσι. Όσα χρόνια και να περάσουν, επειδή εδώ το έχουμε ανεβάσει πολύ το γαστρονομικό, θα πω εγώ, σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω στο κομμάτι φαγητού είμαστε πολύ πιο ψηλά από τους Αθηναίους και δεν το λέω αυτό τοπικιστικά. Έτσι, νομίζω ότι στο κομμάτι φαγητού είμαστε πολύ καλύτεροι. Σχέση. Έχουμε πάρει από Ανατολή. Λοιπόν, να πάμε λίγο προχωρήσουμε. Ναι. Αυτά που λένε παλατάκι είναι μακριά. Εντάξει, σας το είπα και άλλη φορά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν ο Ολυμπιακός δεν είχε το Καρεσκάκι που χτιζόταν και πήγαινε στο Μαρούσι, δηλαδή θα μου πεις έχεις τον ηλεκτρικό. Ναι, πηρεάσε ο ΆΚΑ, είναι 45 λεπτά. Και η μισιά δηλαδή. Και στο Περισσό συνήθως έχει και το τρονόσουπα. Στο Περισσό εκεί πέρα στο... και στο Περισσό εκεί στη... Κοίτα, εγώ ξέρω, στο σταθμό έχει λίγο, λίγο κοτρονόσουπα συνήθως. Ναι, όταν ξεκινάς από και τη Φυσιά για να πας Καρεσκάκι έχει τον Περισσό που είναι κυτρινό μαύρη κοτρονόσουπα. Μετά έχει δύο στάσεις μετά από τον Περισσό βάζω... και μετά πλησιάζοντας Αθήνα από εκεί και πέρα είσαι μονίμως διαρκώς στο μάτι στο τζάμι και οι ασπίδες τερματατζίδων στο τζάμι. Κανονικά, ναι. Αυτά παιδιά, τώρα πάλι θα πάμε στους ημιτελικούς. Θα πω και ένα σκορ. Α, έχεις σκορ, για πες. ΑΕΚ 1-1 βλέπω. Ναι. Και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-1. Πες ένα-ένα να περάσουμε και από εκεί. Ή τίποτα άλλο, βγαίνουν αυτά που λέει αυτό. Μακάρι, έτσι δεν ξέρω. Πιστεύω, θα πάω και επειδή βλέπω ότι σύνελφε, απλά θα φάει ένα μικρό... Δηλαδή από κατεμιά θα γίνει 2-1. Θα το παλέψει δηλαδή, πολύ δυνατά. Ναι. Αν και προσωπική μου γνώμη, δεν θέλω να γίνει με τίποτα πάω κάρις τελικώς.
Θα έχουμε άλλα. Ναι, ναι, το έχεις πει, το έχεις πει, είσαι ξεκάθαρος. Καταρχάς έχεις πει, δεν θα έχεις την ηρεμία σου. Ναι. Θα τονωθεί η πόλη όμως από πολλές απόψεις. Και όσο δεν έχει προηγούμενη εκπομπή, άμα ήταν ο Θόδωρος που τον... μ' αρέσουν οι απόψεις του, αν και ενδιαφέρουμε τελείως, μόνο πολιτικά συμφωνούμε. Εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχαν κουπόνια επιπληρωμή, όχι αυτοί που χτίσαν την Τούμπα το 57-58 που καγκένα έγινε το 59, δεν πέραν μεροκάματο, δεν το έχω ταυτοποιήσει αυτό και με προβλημάτισε. Άλλο τα κουπόνια, ξέρω ότι βγάλαν κουπόνια για κάτι σαν έρανος ήταν, όποιος ήθελε φυσικά αγόραζε, δεν βάζαν το πιστόλι στο μυαλό καθενός. Απλά δεν ήξερα ότι πέραν και μεροκάματο που πηγαίνανε μετά τη δουλειά τους και βοηθούσαν στην κατασκευή του γηπέδου. Αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσω. Δεν παίρνω όρκο, δεν το κατηγορώ από το παιδί. Απλά μπορεί να είναι και παπάς. Και όσο δε για το γήπεδο που λέει ναι, ήταν χρηστή στην Ελβετία, πώς και ο αγόρας είπε το έδαφος λέει ήταν λέει και καλά θα γινόταν εθνικό γήπεδο, όχι του Άρη κάτι, ναι. Θα είχε και άλλες δραστηριότητες. Μάλιστα. Αυτό τώρα εσείς παιδιά πιστεύω φταίτε που δεν κάνετε γήπεδο, γιατί εντάξει 6 στρέμματα ο Βεβαίωγλου βοήθησε το κράτος, ρε φίλε στην Ελλάδα ζεις. Πιέζεις όλη η ζωή στην Ελλάδα, είναι ένας αγώνας, ξέρεις, το να πιέζεις για διάφορες καταστάσεις. Εδώ πας στον ΟΑΕΒ, ας πούμε, και βάζεις βίσμα για τη σειρά που λέει ο λόγος. Δηλαδή τώρα, ρε Σιάρη, μην παραπονιέσαι, είναι κρατικό. Εδώ το πιστεύεις ότι έχω κάνει φασαρία σε οδηγό του ΟΑΣ. Για ποιο λόγο? Γιατί επειδή λέει δούλευα, και στον υπόδο μπάσκετ πλέον. Ναι, πώς το πούμε, λέει το μεγάφωνο. Είναι ανακρίβεια. Κρατικό Πειλέας. Όχι κρατικό. Κλειστό γήπεδο μπάσκετ Πειλέας. Ναι, γήπεδο μπάσκετ. Ναι, ναι. Γήπεδο Πειλέας. Ναι. Ναι. Τι είναι αυτά που λέει το μεγάφωνο. Ναι. Αλλάξω το. Μην τρελάθω το πρωί. Θέλω να φύγει, παιδιά, να ξέρετε. Εγώ θα πλήρωνα 50 ευρώ για να είμαι μπροστά σε αυτό το σκηνικό, να ξέρεις. Να πηγαίνω για δουλειά τώρα κιόλα. Στο IKEA, α πούμε. Στο νέο IKEA. Στο τέρμα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και περνώντας από εκεί κάθε όποτε είχαμε ροκάμωτα σε εκείνη την περιοχή, ναι. Το άκουγα αυτό και λέγα τρελαθούμε τελείως. Συλλέμουν, να είσαι καλά για να πάμε και στο επόμενο. Ευελπιστώ το επίπεδο των ακροατών να το δει σαν μια χαρούμενη παρέα. Μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε καθένα στο μακρύ και το κοντό του. Άννα, γεια σου. Φιλιά, ψηλεύω να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Το μπάσκετ πλέον, έτσι, για να μην μπερδεύει το κόσμο. Το κλειστό ναι. Του μπάσκετ πλέον είναι στο μουσικό σχολείο τη πλέον. Έλα, Νεκτάριος. Έλα, Νεκτάριε. Καταρχήν, είπατε ότι θέλετε να κάνετε κάποιε ανακοινώσει. Τι κάνατε? Τι ανακοινώσει κάναμε? Τι ανακοινώσει κάναμε? Όχι στην αρχή, ότι... αλλά είπατε πρώτα να πάμε. Έβαλε κόκκινη γραμμή, έβαλε ο Νίκο για το τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Όποιο ξεφεύγει, είπα, κόβεται. Ναι, είπα ότι υπάρχουν και στου παοξίδε. Στου παοξίδε. Στου παοξίδε. Δηλαδή, ευλόγησε τα γένια σου. Τα δικά σου. Όχι, παιδιά, έχετε να έχετε να πείτε και κάτι άλλο, γιατί θέλω, άμα είναι την εικόνα να πείτε, εγώ δεν έχω θέμα. Θέλω όχι, να μας πει σήμερα τι γίνεται με κορονοϊό. Ναι, αυτό, γιατί 55 κρούσματα βλέπω, Νεκτάρια, και έκανα lockdown τώρα μην έρθει. Θέλω να σας πω και κάποιες πληροφορίες. Ναι. Γενικά σε όλη τη ζωή της Ελλάδος. Ναι. Καταρχήν, είναι η δεν ξέρω, στατιστικό σας το πάρουμε, είναι η τελευταία εκπομπή που γίνεται Τετάρτη και μήνα Ιούνιο, η σημερινή σας. Όχι ρε. Αν είναι την άλλη Τετάρτη δεν θα είμαστε εδώ. Σωστό. 24. Σωστό. 31. Πόσες μέρες έχει ο Ιούνιος, παιδιά? 31. 31 έχει ο Ιούνιος. Πώς έχει. Όπα, καμπάνες. Να τις καμπάνες. Καμπάνες είναι αυτές που λέμε τώρα, σας είπα ότι ενός πολιτικού 30. Έχουν γίνει επίκαιρο. 30. Άρα ξανά Τετάρτη θα λέμε 1 Ιουλίου. Σωστό. 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 Από εκεί και πέρα. Σήμερα έχουμε τον πρώτο τελικό μετά τον κορονοϊό. Κόπα Ιτάλια. Ναι, το Κόπα Ιταλία. Μαωρίσιο Σάρι, κόντρα στην πρώην ομάδα του. Ναι, λάμπρα. Έχουμε αυτό και έχουμε και ένα μεγάλο μάτς που γίνεται για την Premier League. Εξαναβολής φυσικά, αλλά δεν πάβει να είναι μεγάλο μάτς. Νεκτάρια μέσα στην εκκλησία είσαι, γιατί η καμπάνα είναι... Πάντοτε και ζω κοντά στην εκκλησία και μάλιστα ναι. Ο οποίος από εσάς τους δύο έχει σχέση με Περαία. Εγώ. Ναι, είχαμε και κουμπαριό με τον παλιό ιερέα σας τον Κρητικό από την Περαία. Στην πάνω την εκκλησία λες εσύ τώρα. Ναι, ναι. Γιατί έχουμε και την κάτω, ναι. Τον παλιό που έχει πεθάνει. Ορίστε. Τον παλιό που έχει πεθάνει. Ναι, ναι. Α, κατάλαβα. Αυτός είχε φύγει και Κρήτη. Ναι. Και φυσικά μαθητής του πατέρα μου ήταν ο μεγάλος προπονητής του μπάσκετ, ο Δεμερτζής ο Τόλης.
Μάλιστα. Όπως και ο συγχωρεμένος ο Σαματζίδης, που τον ανέφερε κάποιος φίλος. Από εκεί και πέρα, για να τελειώνουμε με νομό καβάλα, θα πούμε ότι φέτος στη Γάμα Εθνική το μεγάλο ντέρμπι θα είναι ΑΕΠΤΟΣ Οφρινίου, δηλαδή η Τούζλα. Ναι. Με Μέγα Αλέξανδρο Ορφανίου, που είναι τα δύο κολλημένα χωριά. Μάλιστα. Τώρα πάμε, ζητήσατε για κορονοϊό. Λοιπόν, βεβαίως. 55 κρούσματα. Ναι, ναι. Πολύ σωστά. Τα οποία, από ό,τι μαθαίνω, όταν βγάζαν κάποια βιντεάκια με τους ημάμιδες που σπάγανε την καραντίνα και το παίζανε μάγκες, ναι, από εκείνα. Και τώρα προσπαθούν να πούνε ότι να ήρθαν από Ολλανδία κτλ. Παιδιά, επειδή έχει κάποια ιδιαίτερη θρησκευτικότητα οι μουσουλμάνοι, κάποιοι μουσουλμάνοι φυσικά από Μάκη, εκεί στην Ξάνθη λέγανε τους κινδύνους και μάλιστα δείχναν και βίντεο ότι πηγαίναν στα τζαμιά τους και ήταν σε αποστάσεις ασφαλείας. Αλλά στις συγκεκριμένες περιοχές, Μύκη, Εχινό και Ίασμο, υπάρχουν πολλοί που επηρεάζονται το τουρκικό προξενείο. Και αυτοί το παίζαν μάγκες. Ναι. Οι μάγκες τους πληρώνονται. 43 κρούσματα στην Ξάνθη, 6 στη Ροδόπη, και τα οποία στη Ροδόπη δεν είναι 6, θα είναι παραπάνω. Και τα υπόλοιπα είναι ένα ταξίδι από εξωτερικό, δύο στην Αθήνα. Εντάξει, όταν μιλούμε 5-5 εκατομμύρια από το Θεοδωρίδη. Τρία πέλα. Αυτό λίγο με προβλημάτισε. Είμαστε κοντά. Επειδή από την προηγούμενη εβδομάδα με εκείνους σχετίζονται. Αχα, okay. Και Θεσσαλονίκη, παιδιά, εντάξει, είπαμε, είχαμε 25 μέρες και πριν 4-5 βρέθηκε ένα Σταυρούπολη. Εντάξει. Ναι. Θεσσαλονίκη έχει και καλό κλίμα. Είμαστε καλά δηλαδή εδώ πέρα. Καλό είναι αυτό. Και έχουμε πολύ καλό κλίμα. Και πιστεύω ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση κανένα δύο εβδομάδες και πανελλαδικά. Επίσης, ναι, πάμε ένα άλλο που ίσως, γιατί θα επηρεάσει σίγουρα και τον αθλητισμό. Όχι ότι έχει καμιά σχέση η πολιτική με τον αθλητισμό. Αλλά εκλογές θα έχουμε 13-20-27 Σεπτεμβρίου. Είμαστε σίγουροι. Θα πάμε σε εκλογές, λες, ε? Ναι, μην πάμε και σε διπλές, αλλά εντάξει, μπορεί να πάμε και σε άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά για εκλογές, παιδιά, εντάξει, δηλαδή, τι να πω, είναι σαν να μην βλέπουμε ορισμένα πράγματα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, για την προϊστορία, η σύγχρονη προϊστορία, γιατί και η παλαιά προϊστορία λέει ότι από το 69 μέχρι το 92 δεν είχε χάσει τον Ολυμπιακό. Η σύγχρονη προϊστορία του κυπέλου, ιδίως τώρα πολύ κοντά, λέει ότι ο Ολυμπιακός ποτέ δεν πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Αν πέρασε μια φορά. Αν και δεν θυμάμαι να πέρασε καμιά φορά. Ναι. Στους 8 που είχαμε αποκλείσει τον Ολυμπιακό, μετά είχαμε χάσει τον ημιτελικό. Το ελαφρύ προβάδισμα ανοίξει τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν έχει σημασία. Είναι θέμα διαχείρισης τώρα εκεί μέσα, αν θα καταφέρει να περάσει ή όχι. Τώρα δεν ξέρω τι απόφαση θα πάρουν αύριο. Αυτό πιστεύω ότι το είπατε. Ότι... στο δοσού της Λίγκας. Ναι. Απόφαση σχετικά τι γίνεται με τους οπαδούς. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει την απόφαση στο δοσού της Λίγκας, τα παιδιά. Το δοσού της Λίγκας θα ζητήσει. Ναι, πρέπει να μιλήσει με την κυβέρνηση. Και το... ναι, ναι, ναι. Ή πες το και τους αρμόδιους φορείς. Τις υγειονομικές αρχές. Ναι, ναι, άλλο, ναι. Δεν μπορεί να αποφασίσει η Λίγκα, δηλαδή θα έχει κόσμο αύριο. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να συμφωνήσει για να έχει και να το ζητήσει από τους αρμόδιους. Μιλάμε για τα μάτια Τετάρτη για κόσμο, έτσι. Από εκεί να ξεκινήσει. Από την Τετάρτη. Okay. Και μετά πάει και στα playoff. Ναι, το 20% άμα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, μπορεί να υπάρξει. Αλλά το 20% βάσει αυτόν που χωράει το κάθε γήπεδο. Γιατί στην Ελλάδα το λέμε 20% γίνεται 50. Εύκολο, αυτό το ξέρετε. Αυτό είναι λίγο ένα ζήτημα. Τέλος πάντων. Okay. Να, δηλαδή πρέπει να μπουν όλοι με κατάσταση, όλα αυτά κτλ. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, καλή σας συνέχεια. Και σε ένα νεκτάρι. Τελευταία Τετάρτη του μήνα. Και τα λέμε λογικά πάλι αύριο. Έγινε νεκτάρι. Να σε καλά. Τετάρτη του μήνα, ρε. Δεν θα κάνουμε άλλη Τετάρτη εκπομπή, ρε. Ανέχει, τελευταία εκπομπή μας για Τετάρτη μέσα στον, στον Ιούνιο είναι. Σωστά. Αυτό είπε ο Νεκτάριος. Καλά, φίλε, και στην άλλη, και εσύ και ο Νεκτάριος. Μην μπερδεύετε. Καλό. Και φύγε σε διάλειμμα, έτσι θα φύγω να παίζει. Και λοιπόν, φύγε διάλειμματάκι. Με τα μαντανία σαλίβα θα πάμε στο διάλειμμα των 7 και επιστρέφω. Η επιλογή του τραγουδιού φυσικά δεν είναι τυχαία. Με αφορμή κάτι το οποίο σχολιάζει με τον Νίκο τώρα στο διάλειμμα. Από την Χαρούλα που έλεγε η Κυρανίτσα εκεί πέρα στι πέτσε. Στι πέτσε ήταν, μπράβο λοιπόν. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Σαν το σκύλο με το γάτο, σαν το σκύλο με τον κάτο. Όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το θέσει. Νίκος Μοσχοβίτης σε ένα μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. 2-3-10-87 και 3-8 για ανοιχτές οι γραμμές. Πάμε αμέσως στον επόμενο φίλο που έχει πάρει ενώ ήμασταν ακόμα σε break. Άρα σου έχει να πει και κάτι σημαντικό. Ναι, καλησπέρα! Μάλλον. Λάτος, αυτός είσαι, ξαναπάρε. Ρε φίλε, και ήθελε να πει κάτι σημαντικό και ναι, και πήρε και στο διάλειμμα. Ένας πήρε το πρωί στο Μπάμπη και στο Σταύρο. Ναι. Τον βγάζει στον αέρα και μιλούσε με έναν άλλο και ξέχασε μάλλον ότι πήρε στο ραδιόφωνο για να βγει. Και μιλούσε με έναν. Σαν το κορυφαίο μου του Ζαγόρα που κινήθηκε. Καλά, εκείνο ήταν. Ακουγόταν που βαριανά είναι. Και ακουγόντουσα και τα παιδιά από μέσα.
Και ο Ζαγόρας είχε κλάψει στο το γέλιο. Πάμε, μήπως είναι ο φίλος που έπεσε πριν, ναι. Ναι, ευτυχείτε. Ευτυχείτε κύριε Αντώνη, ευτυχείτε. Δεν ήμουν εγώ, γιατί εγώ ξέρεις δεν κλείνω. Σωστό. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος υπομονής. Και στα χρόνια της υπομονής δεν μας θυμήθηκε κανείς. Λόγω δουλειάς, ρε φίλε. Ευχόμαστε να σε βοηθήσουμε να βρεις πελάτη αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι δεν έχεις. Τώρα μόλις πήρα παράλαβα. Πού πάμε? Κοντινό, δεν πειράζει, θα πάρουμε πιο μετά. Όλα καλά είναι. Όλα καλά, μια χαρά. Μας το χάλασε χθεσινός, ρε φίλε. Είχα την πελάτη μέσα στο ταξί, ρε φίλε. Την ώρα που ανέβαινε το κρεσέντο, που το έδιναν όλοι και άκουγε εκεί πέρα. Τι ωραία πράγματα λένε αυτά, λέω. Έτσι, ωραία περνάτε, λέμε. Γιατί λέω να το κλείσω μέσα σε. Μήπως σε ενοχλεί. Όχι, μου λέει, ωραία είναι, λέει. Έτσι, μάλλον μου αρέσει, λέει, αυτό το πράγμα. Και το χάλασε ο άλλο στο τέλος. Το χάλασε. Να το ευχαριστούμε, ρε φίλε. Το χάλασε. Το χάλασε. Κυρία δεν της άρεσαν αυτά που είσαι στο τέλος, λογικό είναι. Εντάξει, λογικό. Εμείς αναγκαστήκαμε να τρέχουμε να κρίνουμε τα ραδιόφωνα, κατάλαβα. Να πατάμε τα κουδιά να μην να ακούγεται τίποτα. Πληρώθηκες, αυτό έχει σημασία. Άμα πληρώθηκες. Ήτανε καλή η κούρσα, τουλάχιστον ήταν κανένα 3 ευρώ. 3,5 ευρώ, μάλλον συγγνώμη. Όχι, καλή κούρσα ήταν. Καλή. Πρέπει να τσίπησε καλό ποσό. Το καλό ήταν, το καλή ήταν γεμάτο. Καλή κούρσα, καλή. Ναι, καλή ήταν. Καλός. Να κάνω μια ερώτηση τώρα που σε έχω στον αέρα. Επειδή έχω επειδή και έχει να κάνει με τη δουλειά σου, επειδή έχω χρόνια να δουλέψω ταξί κέντρο Πέρια, πόσο είναι τώρα, ας πούμε, χοντρικά? 50 ευρώ. Όχι, κοίταξε να δεις. Ναι. Ικαία Περαία είναι 13 ευρώ. Ναι. Κάνα κοσάρικο πρέπει να είναι. Βαριά. Ένα κοσάρικο, Ναι. Ναι. Κοίταξε να δεις, οι κάτοικοι της Περαίας δεν ξέρουν ένα πράγμα. Όχι, ναι. Βάλε πάνω από κοσάρικο. Όταν... Να σου πω εγώ κάτι, μια εμπειρία και να το πεις. Ναι. Το απόκεντρο κοντά Μακεδονία Παλάς, γήπεδο μπάσκετ ΠΑΟΚ, και να το πω έτσι, μην το πω παλατάκι, μην το πεις κρατικό και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, θα κλείσουμε σε αυτό. ΠΑΟΚ Sports Arena. Καλύτερο. Έχει κινηθεί από 7 μέχρι 9 ευρώ. Κατάλαβες, οπότε κάτι τόσο, παραπάνω από 20. Τόσο. Όλα μαζί. Κάτι παραπάνω. Αφού κοίτα, αν είσαι στα 7 ευρώ από το. Το κλειστό, ναι. Μέχρι το IKEA είναι άλλα 3. Ναι, και άλλα 13, ναι. 21 ευρώ, ναι, ναι. Εκεί γύρω είναι. Ναι. Έτσι, και ανάλογα την κίνηση πάντοτε που θα βρει. Ναι, συμφωνώ. Ναι. Αλλά πρόσεχε τώρα. Ναι. Αν είσαι στην Περαία και λες, εγώ θέλω να πάω με ταξί στο κέντρο της Θεσσαλονίκη. Ναι. Αν πάρεις λοιπόν από την Περαία το ταξί για Θεσσαλονίκη, ναι. Πάει όλη τη διαδρομή με μονή. Αν πάρεις όμως το ταξί από την Περαία για να πας στο IKEA, θα, ναι. Θα πάει όλη τη διαδρομή τη διπλή. Λοιπόν, αχα, ενδιαφέρον. Περαία IKEA είναι 13 ευρώ. Ναι. Περαία κέντρο με τη μονή είναι 16. Το 17. Τι θέση περίμενα να κάνεις, Γιώργο, ρωτά. Και για το αεροδρόμιο είναι το γνωστό 20 ακόμα από Περαία μέχρι το αεροδρόμιο. Ναι, εκεί πέρα. Είναι. Ή μπορείς να πούμε από την Περαία, ναι. Να πεις θέλω να πάω στο Φίνικα. Ναι. Στο Φίνικα να πάρεις. Αν πας στο Φίνικα θα πάρεις με τη μονή. Ναι. Αν πας στο Χλιστό θα πάρεις με τη διπλή. Μάλιστα. Ωραία σχέδια έχετε φτιάξει. Επειδή. Πρόσεξε, για 100 μέτρα, επειδή δεν έχει δει ακόμα την πόλη, είναι ολοδιπλή. Ναι. Μόλις μπει στα όρια της πόλης, από την Περαία είναι μονή. Δηλαδή, αν πεις θέλω στο Φίνικα, ναι. Η πρώτη στάση του Φίνικα είναι μονή. Εάν πεις, αν πεις θέλω την στάση που είναι το κλειστό, είναι διπλή. Γιατί είσαι εκτός πόλης. Πολύ, τα όρια, πολύ, δηλαδή, δεν μπορεί να κάνεις κάτι για πολύ, αυτό, πολύ σύνθετο. Ναι, αλλά είναι κάπου και τα όρια. Ναι. Ό,τι περικλεί ο περιφερειακός. Ναι. Είναι τα όρια της πόλης. Μάλιστα. Η μονή ταρίφα που λέμε. Ό,τι είναι πάνω από τον περιφερειακό, ο περιφερειακός είναι μονή. Ναι. Ό,τι είναι πάνω από τον περιφερειακό είναι διπλή. Ναι. Μάλιστα. Αυτά. Θέλετε κάτι άλλο να σας λύσω μια ερώτηση? Όχι, εμένα για σήμερα με έχεις καλύψει. Θα βρω σίγουρα κάτι άλλο να ρωτήσω. Κάποια στιγμή, αλλά όσον για. Όσον αφορά, ναι. αυτό που είπε ο πρώτος ο Στέλιος, ήταν αυτό, δεν ξέρω, ήταν. Για πότε λες τώρα, για χθες ή για σήμερα? Ναι. Τώρα ο πρώτος. Ο ψηλός, ρε. Ο ψηλός, ναι. Άρα λοιπόν απαγορεύεται όλοι να έχουμε αντιρρήσεις όταν θα πάρει η ΑΕΚ άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ δάνειο για την Αγία Σοφιά. Ναι. Και πάει λέγοντας. Από την περιφέρεια που πήρε τα λεφτά. Δεν πρέπει να έχουμε τέτοια προβλήματα, δεν είναι. Ναι. Δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοια προβλήματα. Κοίτα, αλλά όμως όλοι έχουμε. Εγώ είμαι της άποψης. Κάνουν... Όχι, ολοκλήρωση και θα πω. Όταν το κάνουν, πώς το λένε, κατά της ομάδας μας. Ναι. Όχι για την ομάδα, δεν το παίρνει η ομάδα μας, ρε παιδάκι μου αυτό. Α, πήρε ο άλλος και έκανε σκάνδαλο. Αντώνη.
Μόλι δώσει την ομάδα μα. Ναι, αλλά μεγάλη ομάδα είμαστε. Να σου πω λίγο κάτι. Όσα γήπεδα έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια, να πούμε. Πες, ναι. Από το 2000 και μετά. Δεν είναι και πάρα πολλά. Όλα όσα έχουν γίνει. Ναι. Ωραία. Βάζω ναι. μέσα το Πάο Σπορτ Αρένα, το βάζω και αυτό μέσα. Mm. Το Καραϊσκάκη. Ναι. Τα καινούργια θέματα. Το νέο Καραϊσκάκη. Ωραία. Τι να γίνει Σοφιά που γίνεται τώρα. Ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή θα τη βγάλει την άκρη. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα τη βγάλει την άκρη του, ρε φίλε. Ναι. Ωραία. Η νέα Τούμπα που είναι να γίνει. Δεν υπάρχει κάπου που να μην είναι εμπλεγμένο είτε περισσότερο είτε λιγότερο το κράτος και είτε να έχει χαρίσει κάποια πράγματα είτε να έχει πληρώσει κάποια πράγματα. Έτσι είναι. Σε όλα έχει γίνει. Ναι, εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά ας πούμε τα δημοσιεύματα πριν 3 χρόνια της Θεσσαλονίκης και τα ραδιόφωνα όταν πήρε το δάνειο από την. Πώς λένε αυτή που ήταν την ομαρχία. Ιδούρου. Όχι δάνειο, την επιχορήγηση. Την κυρία Δούρου. Ήταν σκάνδαλο για την πόλη μας. Ναι. Και έδωσε Ιδούρου τέτοιο. Αλλά αν μετά από 2 χρόνια με νομοθετική ρύθμιση πήρε ο Πάοκ την έκταση που ανήκει στην Εθνική Αμήνη, α, ήταν αναμενόμενο. Έπρεπε να γίνει. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει το γήπεδο. Θέλω να πω δηλαδή ότι καλός ή κακός καλός γίνεται. Ο Τζικός σας δεν έχει κάνει κάτι δηλώσει αυτό πρόσφατα. Αυτό λέω και εγώ. Α, είναι να το κάνεις για ένα κάτω για όλους. Για όλους έχει γίνει. Είτε λίγο είτε πολύ. Είτε λίγο είτε πολύ. Όχι. Γίνεται για όλους. Να μην το θεωρούμε εμείς οι οπαδοί. Έτσι, ναι. Όντως. Βεβαίως, να αλλά καλή βρέθηκε κούρσα. Πελάτης, τι γίνεται. Επόμενος. Πώς? Βρέθηκε πελάτης, τι γίνεται. Ναι. Μόλις αποϊπάσα δεν βρήκα πελάτη ακόμα. Αλλά ακόμα. Τι να κάνω, θα βρω που θα πάω. Okay. Να, λοιπόν, λοιπόν, άμα δεν υπάρχει άλλο, θα κάτσω ακόμα λεπτό να βρω πελάτη. Ξέρω εγώ. Πάρε ένα ακόμα λεπτό, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, άμα να βοηθήσουμε τη δουλειά σου, δεν. Δεν περιμένει κανένα. Μόνο εσύ είσαι. Μόνο εσύ. Ο παπατζής μας έλεγε πήρε ένα στο διάλειμμα. Λέει περιμένει στο διάλειμμα, πάει να το σηκώσει. Άιντε, γεια, τελείωσε. Τα είχα περίμενα το διάλειμμα. Ψεύτη. Δεν παίρνει κανένα τελικά. Ναι, ρε φίλε. Μα αυτή ρε φίλε. Τώρα τι θέλετε να κάνετε. Κάτσε λίγο τώρα για αυτό. Πες πριν. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά το Πάοκ Σπορτς Αρένα είχε το οικόπεδο και δεν σημασία. Έτσι. Το οικόπεδο που ήταν 4 θέματα, όχι 6. Που σου πληρώνουν το ρεύμα. Που σου πληρώνουν το ρεύμα, τι. Το ΑΣΥΓΜΑ το πληρώνει. Αυτά δεν τα λέτε. Που πληρώνει νομαρχία το ρεύμα. Έτσι, τέτοια δεν θέλουν, τέτοια θέλουν. Αυτά είναι. Αυτά είναι τώρα. Αυτό. Κατάλαβες. Σε άλλα χρόνια. Αυτό είναι τώρα. Τι να πω, ρε. Αυτά. Τα 10 εκατομμύρια που πληρώσει και έπαιρναν 40. Πάμε πάλι. Ναι, αλλά το 44. Έτσι. Ο Γκίτκο που τον έβαλε. Που τον έβαλε. Παναγόπουλο. Αυτό. Να πληρώσει τον Άρη. Ελά. Γίνεται χαμός, ο πανικός. Αυτό. Ενώ τι ωραία που θα ήταν, ρε φίλε, αν ήταν καθαρά άκρο επαγγελματικό και να μην ασχολιόταν καμία κυβέρνηση. Να όπως είναι στην Αγγλία, όπως είναι στην Ιταλία, τέλος πάντων. Καλά, και εκεί μπορεί να χώνουν το χέρι του. Okay, αλλά μπορεί να περνάει στα ψηλά, και όχι όπως εδώ, ας πούμε. Κοίταξε, μπορεί να έχει πολύ ελάχιστη πραγματικότητα και ίσως προς το καλό των ομάδων. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, όταν το Υπουργείο Εμπορίου. Όταν θέλω να πάω να πάρεις την Τζέλση, ας πούμε, ναι. Και λέει το Υπουργείο Εμπορίου και σου λέει, αν αυτό σου πει όχι, δεν πά να είσαι 3 εκατομμυρίουχος. Σου είπα όχι, τελείωσε. Γιατί για τον έτσι, για τον άλλο, τα γάμα, τέτοια λόγο, κατάλαβες. Ναι. Εκεί να υπάρχει τέτοια. Για μένα, ας πούμε, που λένε μια φορά το κάνουν σε όλες τις ομάδες. Ναι, ρε φίλε, αλλά ξεχνάμε ότι ο ΠΑΠ γιγαντώθηκε από τις ομάδες. Ναι. Από το 50-59 που ξεκίνησε ο ΠΑΠ, μέχρι να φτάσουμε στο στοίχημα, στο Τζόκερ και στο Λότο, υπήρχε μόνο προπό. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Όλη η Ελλάδα έπαιζε προπό. Mm-hmm. Γήπεδα, πράγματα, θέματα προπό γίνανε. Δηλαδή γίνανε από τις επενδύσεις των ομάδων. Κοιτάξτε, και σε αυτό το οποίο λες, δηλαδή είμαστε ένα πελατειακό κράτος γενικότερα. Μέσα στο πελατειακό κράτος είναι και ο αθλητισμός. Δηλαδή μην είμαστε όλοι λες και είμαστε από άλλο πλανήτη. Δηλαδή όπως ισχύει το πελατειακό κράτος σε όλα τα πράγματα, το ίδιο είναι και ο αθλητισμός. Έτσι, γιατί είναι μια μεγάλη. Στην Τουρκία ο ΠΑΠ της Τουρκίας, δεν παιδί μου, κάθε χρόνο δίνει στις ομάδες ένα ποσοστό των κερδών από το στοίχημα. Γιατί σου λέει, μπορεί το στοίχημα να είναι ιδιωτική πρωτοβουλία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τις επενδύσεις κάνετε εσείς, βάζετε τα φράγκα. Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν το πας στο Συμβούλιο Επικρατείας, δεν μπορείς να απαγορέψεις τον ΠΑΠ να βάζει το όνομα της ομάδας μου στο στοίχημα. Με βάση πάντως κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει ο Γεραπετρίτης στη δίκη, αν θυμάμαι καλά, πριν 2 μήνες είχε προαναγγείλει ότι μεγάλο κομμάτι των εσόδων που έχει κυβέρνηση από το στοίχημα θα πάει στον αθλητισμό. Στον αθλητισμό, γιατί όχι στις ομάδες που βάζουν τα φράγκα. Και κυρίως στις ομάδες, ναι, οκ. Okay. Κυρίως στις ομάδες θα πάει. Αλλά καταλαβαίνεις το λέω, έτσι. Ναι, ναι, μα όχι. Και καλά κάνεις και διευκρινίζεις, γιατί σε αυτές υπάρχει πρόθεση να πάει. Ναι. Να μοιραστεί η πίτα στις 2 μεγάλες κατηγορίες, κατά κύριο λόγο. Αυτό. Γιατί αυτοί βάζουν τα φράγκα. Αυτό. Αυτό.
και πρέπει να έχουν και κάποιο κέρδος. Δεν σου λέει, φίλε, εγώ έβαλα τόσα φράγκα. Δεν πρέπει να πάρω. Και φράγκα, πρέπει να. Το όνομά το δικό μου. Ναι. Διότι εγώ είμαι ΑΕ. Χρησιμοποιεί το δικό μου το όνομα, αλλά δεν μου δίνει. Αυτό, ναι. Πρέπει να πάνε στις ομάδες. Όχι, καλά τα λες και στις ομάδες πρώτης κατηγορίας, αλλά πρόσεξε και στις δεύτερες κατηγορίες. Ότι κάποια στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, το πλαίσιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα πρέπει να ασχοληθεί και με τη δεύτερη κατηγορία. Η οποία παραπέει, και τώρα μην πούμε παραπάνω τώρα για το τι γίνεται στη δεύτερη κατηγορία. Εντάξει, γιατί κάποια είναι και μηνύσιμα. Εντάξει, αν όμως βοηθήσει τις ομάδες με ρευστό, θα αποφευθούν και κάποια φαινόμενα τα οποία βλέπουμε και δεν μας αρέσει κανέναν μας στη δεύτερη κατηγορία. Και βλέπεις τι ωραία. Εκεί που κάποτε δεν υπήρχαν αυτές οι ομάδες στη Γερμανία, υπάρχουν και ομάδες. Ναι, να ανεβάσουμε και λίγο το επίπεδο στη δεύτερη κατηγορία για να έρχεται και καλύτερο προϊόν στην πρώτη κατηγορία. Ποια ήταν η Amiens στη Γαλλία, ποια ήταν η Union Βερολίνου στη Γερμανία ή η Paderborn που δεν υπήρχε πουθενά στο χάρτη τα τελευταία 30-40 χρόνια. Αλλά εμάς το πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι η πρώτη κατηγορία. Πώς θα βγούμε Ευρώπη, να βάλουμε λεφτά στην τσέπη το τηλεοπτικό και ο μήνας έχει 9. Δεν πάει έτσι όμως αποκλειστικά, τι θα κάνουμε. Για μένα θα έπρεπε οι ομάδες να στηρίζονται αποκλειστικά στον κόσμο τους. Ναι. Δηλαδή τι θέλω να πω, το να σου δώσει η Nova ένα 200 λέω τώρα εγώ, να σου τύχει ένα νούμερο, θα πρέπει να σου πει, κοίταξε, αν δεν έχεις 5.000 διαρκείας ή 5.000 μέσο όρο εισιτήριων, δεν μπορώ να σου δώσω. Δεν την έχουμε ρε εσύ, Αντώνη, αυτή την κουλτούρα. Δεν την έχουμε. Και είναι δηλαδή... Δεν έχω κάτι με τον ιστορικό λεβαδιακό, αλλά δεν μπορεί μια ομάδα να είναι 15 χρόνια στην Ελλάδα Εθνική και να μαζεύει 300 ανθρώπους. Μα ρε φίλε, αυτό, έτσι λειτουργούμε τόσα χρόνια. Ή θα είναι κάποιος ο οποίος θα βάζει το χέρι στην τσέπη όσο θέλει και όσο μπορεί. Και το τηλεοπτικό, αυτό είναι. Μπορώ να έχω τη Δόξα Δράμας που έχει δικό της κόσμο. Ναι. Να έχω τη Νίκη Βόλου που έχει δικό της κόσμο. Τη Νίκη Βόλου η οποία όταν ανέβηκε είχε 15.000 ανθρώπους στο γήπεδο που υποστήριζαν τη Νίκη. Τώρα να μου πει, βρέθηκε εκείνος, δεν θέλω να πω το όνομά του, ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει εκείνο γιατί κατέστρεψε. Αλλά όμως η Νίκη Βόλου έχει ανθρώπους που υποστηρίζουν τη Νίκη Βόλου, ρε φίλε. Δηλαδή, αν θα πας εκεί στα δικά του μέρη και πεις ότι εγώ είμαι Άρης, κοιτάξτε, τι Άρης, ρε φίλε, Βόλου, Νίκη Βόλου είμαστε. Δεν υποστηρίζουν κάτι άλλο. Ξεχάσω, κάποιοι έχουμε πάει στο Παντελής Μαγκουλάς, παιδιά. Στο παλιό, στο Κοτέτσι, όχι. Παντελής Μαγκουλάς. Α, σε πότε ήρθε το Παντελής Μαγκουλάς με τριαντάφυλλο παρμαξίδι. Πω. Τι ξύλο θα τρώγαμε. Πά στην Αγγλία και σου λέει ο άλλος, εγώ είμαι Χάντερφιλ. Ποια Χάντερφιλ, φίλε. Έχει λίβρο που λέει Μπάντζερ. Αυτό δεν θα το φτάσουμε ποτέ. Άστο. Και όταν το φτάσουμε, οι άλλοι θα είναι άλλα 100 χρόνια πιο μπροστά. Μην το ψάξω. Έχεις ομάδες που μπορούν να το στηρίξουν. Έχεις Δόξα Δράμας, έχεις Καβάλες. Δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Έχεις Πανσεραϊκούς. Έχεις δικές ομάδες, εννοείται. Δεν κάνω εγώ την Ξάφη. 30 χρόνια είναι η Ξάφη. Έχει πολύ καλή ομάδα η Ξάφη. Τι έχει, δεν κατάλαβα. Η Ξάφη με 100 άτομα στο γήπεδο, ρε φίλε, τώρα σε παρακαλώ. Και ο Πλατανιάς η Καλονή. Ένα προπονητικό κέντρο. Εντάξει. Έχει Ξάνθη. Και ο Ατρόμητος με τα 700 άτομα στο γήπεδο. Άσε με τώρα, εξαιρετικό προπονητικό. Πενταγίνια. Αλλά ρε φίλε, έχει 300 οπαδούς. Αυτή είναι, δεν έχει άλλο. Λιβαδιά. Τίποτα. Άσε με εδώ που κατεβαίνει τη Λιβαδιά και τσαλακώνει κάθε φορά εκεί πέρα το σουπλάκι και να μέσα χαλάει. Δεν φάγαμε πέρυσι που. Ένα μηδέν χάσαμε το Μαρκόφσκι, φιλιά, γεια σα. Ελά. Εννοείται. Έχει λαό και έχω πάει στο γήπεδο τη Παναχαϊκή στην Πάτρα. Και ήταν πολύ δυνατό. Τι να τον κάνω εγώ τον Αστέρα Τρίπολης να δω. Ναι, ρε φίλε. Πόσους έχει. Ποιο Αστέρα Τρίπολης. Ποιο Αστέρα Τρίπολης, μωρέ τώρα. Άσε με μόλι τώρα με τον Αστέρα Τρίπολης. Άλλη αμαρτωλή υπόθεση και γίνει τώρα. Ο Αστέρα. Τον Ακαδικό υποστηρίζουν εκεί πέρα Τρίπολης. Ο Αστέρα Τρίπολης τώρα. Και η Νίκη Βόλου. Που έχει 200 νοματέους στα επίσημα τώρα. Σε παρακαλώ δηλαδή. Όχι η Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου. Η Νίκη Βόλου, όχι, ο Βόλος του Πουσού. Ο Βόλος του Πουσού. Ο Βόλος του Πουσού. Με τον άνθρωπο που δεν είναι τίποτα στην ομάδα, αλλά όλη την ώρα βγαίνει και μιλάει εκπροσωπώντας στην ομάδα. Και μια που είπα λεβαδιακός πριν, οι συνάδελφοι και το λέω καλοπροαίρετα που ψάχνονται πολύ με το παρασκήνιο και με πράγματα που δεν βλέπουν πολύ το φως δημοσιότητας, να ψαχτούν και να δούνε ποιο εκπροσωπούσε το λεβαδιακό σε χθεσινή τηλεδιάσκεψη τη Super League 2. Ποιο Νίκο? Ποιο τον εκπροσωπούσε? Ποιο? Ο άνθρωπο που αγαπάει το ποδόσφαιρο και δεν παίζει τυχαίο ποτέ. Και μπορεί να έχει και απαγόρευση με ανασχόληση με τον ποδόσφαιρο. Λέω εγώ τώρα. Ποιο Νίκο? Δεν ξέρω. Να ψαχτούν όμως λίγο να δούνε. Ποιο εκπροσωπούσε το λεβαδιακό χθες στη τηλεδιάσκεψη Super League 2. Ο μεταφραστής. Πώς λέγονταν εκείνος ο μεταφραστής του Σάντος, ρε, που τον έχει τώρα και ο Άμπελ Φερέ. Πώς λέγονταν ο μεταφραστής? Ο Άλεξ Μανιάτογλου. Ο Άλεξ Μανιάτογλου, μπράβο. Αντώνη, να είσαι καλά για να πάμε και στον επόμενο. Να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά, γεια. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ είστε, γεια σα. Τυχαία δώρα με το που άνοιξε ο ροδιόφωνο πάνω στο φίλο που έλεγε κάτι. Ναι. Βασικά,
Ποιο από του δυο σα είπε για το μια χαρά ομάδα έχει Ξάφη? Εγώ, Μοσχοβίτης. Εγώ. Και πολύ καλό προπονητικό κέντρο. Αυτό είναι που ο Μοσχοβίτης είναι λίγο που φέρνει λίγο προς ΠΑΟΚ, Καρολά. Λίγο, ναι. Α, τώρα μια χαρά ομάδα έχει Ξάφη. Να μην είσαι κατηγορία. Αλλά πριν κάμια δεκαετία που περνούσε ένα αέρα κάτι άλλο από εκεί δεν ήταν τόσο καλή. Έχει ένα πολύ ωραίο προπονητικό κέντρο. Προσελκύει επενδύσεις από ό,τι έχουμε μάθει. Ναι. Συγγενείς, έτσι, φίλους, γνωστοί, όλη μια παρέα, μια οικογένεια, επιχείρηση. Μα αυτό είναι και η επαρχία και γενικότερα πρέπει να γίνονται επενδύσεις. Αυτό, καταλαβαίνω. Έτσι, ακριβώς. Ζεστό χρήμα να μπαίνει. Απλά να το πιάσω από εκεί που το άφησε λίγο ο φίλος, δεν έχω κάνει για τι πράγμα μιλάτε, απλά που αναφέρατε για ποιες ομάδες. Εγώ υπέρ της άποψης πρέπει να βγει ένα πλαφόν. Δηλαδή. Είναι η ομάδα η οποία θέλει να μείνει στην κατηγορία που θέλει να είσαι στην πρώτη εθνική, σαν την Α στην Super League. Ναι. Ωραία, πρέπει να έχει κάποια στάτα. Τα οποία είναι το εξής: εξυγχρονισμένο γήπεδο, οπαδούς, οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν την προσπάθεια, γιατί άμα δεν υπάρχει ο πρόεδρος ο Χωσάδας να βάζει και να το έχει χόμπι, από πού βγάζει λεφτά. Δηλαδή αυτή ο Αστέρας Τρίπολης ή η Ξάνθη. Από τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Από τα τηλεοπτικά, να κοπούν και αυτά μαχαίρι. Αυτό. Ή να μειωθούν. Όχι, τα τηλεοπτικά να ορίζονται με βάση. Αυτό που λες εσύ για να το θέσω εγώ λίγο καλύτερα, τα τηλεοπτικά να ορίζονται με βάση την εμπορικότητα της κάθε ομάδας. Ακριβώς. Γιατί πράγμα. Να παίρνεις εσύ δηλαδή ένα εκατομμύριο. Όχι, πρόσεξε. Όχι, πρόσεξε. Πρόσεξε. Θα σου πω ένα άλλο πλάνο που μου είχε πολύ θετικά σε αυτιά μου και μου το έχει πει ένας άνθρωπος. Για να μην πιάσω τις ομάδες, για να μην πιάσω 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Ατρόμητος και Φενταγίν. 300 ονοματέοι. 300 άτομα στο γήπεδο, φίλε. Τι είναι τόσο δυνατή ομάδα, από πού το στηρίζει αυτό το project? Έχει γήπεδο, έχει προπονητή, έχει οπαδούς. Πού? Και ας μείνουν 10 ομάδες στην Super League. 9-8. Και να παίζουν 6 φορές το χρόνο μεταξύ τους, όπως είναι η Σκωτία. Μπορεί η σαν Ελλάδα να διατηρήσει και να υποστηρίξει ένα project που έχει ομάδες 16 και 18. Αν εξαιρέσουμε τις 4 μεγάλες αυτή τη στιγμή. Τις 5 μεγάλες. Τις 5 μεγάλες. Ξέφυγε. Λοιπόν, τις 5 μεγάλες αυτή τη στιγμή. Όχι, ο Άρης δεν μου ξέφυγε. Μου ξέφυγε κάποια από τις άλλες. Ο Άρης δεν μου ξεφύγει ποτέ, φίλε. Λοιπόν, και τη Λάρισα, εντάξει, πες μου ποιο άλλο γήπεδο, ρε φίλε, έχει κόσμο. Ποιο άλλο γήπεδο έχει κόσμο. Και κάποιος, ίσως είναι, θα σου έλεγα στον Όφη, στην Κρήτη. Α, ναι, και τον Όφη, φυσικά εννοείται, γιατί κουλέει, ρε φίλε, γεμίζει κάθε φορά. Και στον Όφη, να σου πω κάτι, γιατί τώρα έχει κόσμο. Γιατί έχει πάει ένας τύπος ο οποίος βάζει λεφτά. Και πριν είχε, εντάξει. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν, ξέρεις, η βάση του κόσμου. Και λειτουργούσε το μαγαζί. Τώρα βρέθηκε ένας τύπος ο οποίος ρίχνει χρήματα. Ναι. Καταλαβες. Στην Κρήτη πάντα όφη ήταν όλοι. Όφη και ομάδα. Όχι. Θέλω να σου πω ότι η λογική μας, και δεν αλλάζει πλέον, είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει. Είναι, υπάρχει ένας επιχειρηματίας ο οποίος βάζει χρήματα όσο θέλει και όσο κουστάρει. Έχει πολλά να ρίξει, ρίχνει πολλά. Βαριέται, φεύγει. Και το τηλεοπτικό. Αυτό είναι. Τέλος, δεν έχουμε κάτι άλλο. Κόψε το τηλεοπτικό να δω ποιος επιχειρηματίας θα πάει. Μάλλον κάνει μια προσπάθεια να μαζέψεις κόσμο, να πεις θα κάνουμε ένα γήπεδο. Και έχω κόσμο ο οποίος δεν είναι 300 άνθρωποι, ρε παιδιά. Δεν είναι 300 άνθρωποι. Είναι ένας κόσμος ο οποίος στηρίζει μια προσπάθεια. Έχω σύγχρονο γήπεδο. Έχω λαό ο οποίος ακολουθεί. Έχω και ένα πρόεδρο, μια καλή διοίκηση. Αν όχι το Χωσάδα, να κάνεις ένα team από όπως είναι και στον Όφη. Τον Όφη είναι μπροστά και έχει γύρω-γύρω ποδοσφαιρικούς άνθρωπους. Αυτό ήθελα να πω ότι αν θέλουμε δηλαδή, να έχουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο και να είναι ανεξάρτητο, να μην εξαρτώνται ομάδες δορυφόροι, κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να 10 ομάδες. Πρέπει, όχι, πρόσεξε, δεν είναι λύση 10 ομάδες. Δεν είναι λύση 10 ομάδες. Μπορεί να έχει και περισσότερες, αλλά να δίνεις και περισσότερα λεφτά στις ομάδες για να είναι πιο ανεξάρτητες και κυρίως. Δηλαδή, σου λείπουν τα Γιάννενα, εσένα τώρα αυτή τη στιγμή δηλαδή. Τα Γιάννενα είναι μια ομάδα, φίλε, που έχει κόσμο. Ναι, είναι μια έδρα. Ναι, είναι μια ομάδα που έχει κόσμο, αλλά δεν έχει γήπεδο. Πας εκεί πέρα και φοβάσαι ότι θα πάρει 4.000 τα γόνατα. Εντάξει, όχι, το έχουν φτιάξει. Το έχουν φτιάξει τα τελευταία 2 χρόνια. Α, το φτιάξανε. Απλά σου λέω, για κάθε θέση να λες ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό από τα τηλεοπτικά το οποίο θα κερδίζεις. Συν πρόσεξε, για κάποιες ομάδες να υπάρχει ένα μπόνους εμπορικότητας. Γιατί πρόσεξε, δεν μπορεί ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ να μπουν στο καζάνι με τους υπόλοιπους. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Είναι ομάδες που έχουν άλλο στάτους, άλλο level κόσμου. Τι να κάνουμε, πιο εμπορικές από τις άλλες. Λέω κιόλας ότι εγώ για να ανέβω και να προσπαθήσω να φτάσω στο επίπεδό σου πρέπει να πάρω περισσότερα χρήματα. Πάρε, ναι, αλλά δεν θα πάρεις τα ίδια με μένα. Πάρε περισσότερα. Να σου πω. Πάλι μπορείς να επιβιώσεις. Δύο όψεις στο νόμισμα. Καλή συνέχεια, να σε καλά. Τι ξάνα να στηρίζουμε, παιδιά, τι ξάνα. Να σε καλά. Πολύ ωραία περιοχή, εξαιρετική. Ωραία. Σου λέω και το σημασία έχει να γίνονται επενδύσεις, Νίκο. Αυτό είναι το σημαντικό. Σήμερα οι συζητήσεις που έγιναν με εσάς ήταν πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό βγήκαν 5 άτομα. Άμα μαλώναμε, θα είχαν βγει 15. Θα είχαν βγει 15. Αυτή. Δεν μας ακούει κανένα. Γουστάρουμε, να σου πω κάτι. Γουστάρω και τον άλλον Αριανό Ταρίφα να βγαίνει ένα δευτερολογή. Γουστάρω και τον Παοξέ από την Καβάλα να βγαίνει ένα δευτερολογή.
Ξενερωμένο τα ρήφα. Αλλά θέλω να γίνεται με μέτρο και θέλω να γίνεται και με ωραίο τρόπο. Μα έχει αλλάξει να ξέρει. Θα κάνουμε και καζουρίτσα, αλλά θα κάνουμε ωραία καζουρίτσα. Το χθεσινό δεν θα αφήσω εγώ να ξαναγίνει. Εγώ. Ξαναβρίσανε μάνες. Εντάξει. Εκτός αν βγει ο συγκεκριμένος φίλος, δεν μας έχει πει ποτέ και το όνομά του και απολογηθεί δημόσια. Τότε ναι. Αλλά δεν θα το κάνει. Δεν είμαι δικαστής, ρε φίλε. Δεν είμαι δικαστής. Αλλά είμαστε μια παρέα στον αθλητικό Ολύμπερο 107,4. Και δεν κοιτάξαμε που είμαι τις εκφράσεις. Άντε τον μπελά μου. Μα εμού γιατρός που λούσε ελπίδες ασθενείς. Τώρα. Έλα στο γήπεδο. Στη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν. Κάτσε λίγο. Ο φίλος. Τι παιχνίδι έχει, πάω κόφι. Κάτσε να διαβάσω το μήνυμα του φίλου του Κοσμά. Η Ξάνθη, επειδή όταν η Πίρατσα λέει την ακολουθούσα τότε, λέει, είχε πάρμα πάρα πολύ κόσμο. Αλλά με όλα αυτά που έγινε όταν ανέβηκε στην ΑΕθνική, τη χάθηκε ο ίδιο ο κόσμο και έτσι αποχώρησε σιγά σιγά. Ναι, παλιά ήταν ο ΑΟΚΣ. Ήταν ο ΑΟΚΣ και ήταν και το γήπεδο ρεφτή. Και ήταν μέσα στην πόλη. Και ήταν και το γήπεδο μέσα στην πόλη. Που έχω πάει, θηλυκό γήπεδο απ' έξω. Ναι. Έχω και μπει λίγο μέσα βέβαια. Όχι ότι είχε το γήπεδο πια σπρώχοντα από τον κόσμο. Ναι. Οκ, ρε παιδί μου, είχε λίγο. ΑΟΚΣΑΡΑ. Ναι. Ναι. Άλλαξε και το σκηνικό. Τι να κάνουμε. Αλλά τώρα. Αυτά που λέμε τώρα είναι σε σωστή βάση απλά. Είναι πολύ ιδιαίτερο ο δικό μα αθλητικό κόσμο. Είναι παιδί το κάτσε βγάλει άκρη, να το πούμε. Όχι, λίγο πιο απλά. Έχουμε μια συγκεκριμένη νοοτροπία γενικότερα για τι ομάδε. Ναι. Και δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Δεν αλλάζει. Παρότι έχουμε φτάσει πολύ χαμηλά οι περισσότερε ομάδε, ακόμα και οι μεγάλε, κατά καιρού. Ναι. Έχουν, σχεδόν όλε έχουν φτάσει πολύ χαμηλά, έτσι. Η ΑΕΚ έπαιζε γάμα εθνική. Ο Άρης το ίδιο. Ο Παναθηναϊκός τελευταία χρόνια και αυτό έχει διάφορα θέματα. Ο ΠΑΟΚ έφτασε ένα βήμα πριν τον γκρεμό, αλλά εκεί εμφανίζει ο Σαββίδης. Ο Ολυμπιακός, οκ, είναι Ολυμπιακός. Αλλά βλέπεις ότι η λογική μας δεν αλλάζει. Η τσέπη του ιδιοκτήτη και το τηλεοπτικό. Αυτό είναι. Όλα τα άλλα, ό,τι δώσει. Κατάλαβες. Δεν αλλάζει. Εκεί μπαίνει και η νοοτροπία του κόσμου, Ρενικό. Δεν αλλάζει. Εντάξει, και επίσης, οι περισσότεροι φίλοι των ομάδων, είτε αυτοί που πάνε στο γήπεδο, είτε αυτοί που τις παρακολουθούν, τέλος πάντων, γενικότερα ασχολούνται, πρώτα θέλουν να δούνε και μετά να, και μετά να στηρίξουν. Δεν πάει έτσι. Δεν έχουν στο μυαλό τους ότι εγώ στηρίζω. Είναι λίγοι αυτοί, μάλλον, για να μην το γενικεύουμε εντελώς. Είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι, ό,τι και να είναι, εγώ θα πάρω το εισιτήριό μου, θα πάω στο γήπεδο, θα πάρω τα πράγματά μου στο γήπεδο, ξέρω εγώ, θα στηρίξω, θα πάρω την μπύρα μου, θα πάρω κάτι από, από το μαγαζί της ομάδας, τέλος πάντων, όπου μπορώ να θα στηρίζω, αυτό δεν το κάνουν όλοι. Διότι είναι πολύ λίγοι αυτοί που το κάνουν. Διότι η νοοτροπία της πλειοψηφίας των Ελλήνων οπαδών, όλων των ομάδων και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ παντού, είναι ότι δεν αγαπούν την ομάδα, αγαπούν την επιτυχία της ομάδας. Μην αγαπάτε λοιπόν, σταματήστε λοιπόν να αγαπάτε την επιτυχία της ομάδας και αγαπήστε την ομάδα πρώτα. Δεν αλλάζει. Τέλος πάντων. Και δεν μιλάμε για όλους, έτσι. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν τους σουβαλιάζουμε. Αυτό, ναι. Υπάρχουν και άλλοι που το βλέπουν πολύ ρομαντικά, πολύ όμορφα. Που δεν τον ενδιαφέρει. Όπως σουβαλιάζεται, ας πούμε, δηλαδή, επειδή ένα site πήρε 960 χιλιάρικα από το. Μένουμε ασφαλείς, ας πούμε, μας βάζετε και εμάς. Ο Ευαγγελάτος θα πήρε τσέπη αυτά που έγραφε ο Μπαξεβάρης. Ναι, δηλαδή 800.000 τσέπη. Εγώ θα το δώσω χειραψία, θα πω μπράβο, Απλά και ο Βαξεβάνης, εντάξει. Και έχω και ένα κολλητό μου που δουλεύει στο site του. Έλα. Και γράφει κιόλα. Κολλητό. Αρθογράφος, ναι. Από το σχολείο κιόλα. Με το δώσω, φίλο Μανώλη, στον Αγασίλη. Τέλος πάντων. Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν αυτή που ήταν αρνητικό τη ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε, Κώστα. Θα πάμε πάλι στα χθεσινά. Τι έγινε, Κώστα. Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπα ότι έχει άδικο. Δεν είπα ότι έχει άδικο. Άστο, δίκιο έχει. Έφυγε. Ναι, δεν είπα ότι έχει άδικο. Δεν είπα ότι έχει άδικο. Έχει δίκιο, ναι, εννοείται. Μοιράζγα λεφτά, χαμό έγινε, οκ. 860, ρε φίλε. Αλλά πριν. Πώς είπα, 860. Ο Βαγγελάτος. Ναι, δηλαδή κάτσε. Τα 860 τι είναι. Δηλαδή σου έρχεται μια ειδοποίηση στο e-banking. Αφορολογητά. Είσαι υπερλογιστή, σου λέει ένα νικό. Ρε, συμπήκαν 860 χιλιάρικα στο λογαριασμό. Έτσι γίνεται. Όχι, ρε, πόσο όταν κάνει μια αγορά με την κάρτα ή μπαίνουν χρήματα στο λογαριασμό σου ή τη μήνυμα σου κινητό την τράπεζα. Αυτό βάρεσε. Λέει... Ναι, κοίταξε, επειδή είναι εταιρικό τώρα εδώ λογικά το λογαριασμό, δεν θέλει προσωπικό. Γι' αυτό λέω. Όπως με ένα μόνο μήνυμα το μεσημέρι που έβαλα, βέβαια, πραγματοποιήθηκε λέει με την τάδε μάστερ κατά τέλος πάντων, ρε παιδί μου, αγορά αξίας τόσο ενεργό. Φτωχός. Ναι. Δηλαδή, στην προκειμένη τι γίνεται, παίρνει ο λογιστής τηλέφωνο και του λέει: Ρέση, μπήκαν τα λεφτά. Α, πόσα μπήκανε? 862.534,14 ευρώ. Α, ναι, καλά είναι. Έρχεται τέτοιο, ρε. Έρχεται μήνυμα στο κινητό που σου λέει: μπήκανε στο λογαριασμό 865.000. Το νέο σας υπόλοιπο είναι. Λοιπόν, ο επιτελάκης του ΠΑΟΚ 24 είναι εδώ και θα σας ταξιδεύσει ραδιοφωνικά με όλο το ρεπορτάζ και τους υφισταμένους του μέχρι και τις 9. Εντάξει, και κάποιες εκπομπές κλείνουν πάντα όπως αρχίζουν. Δεν άρχισε βέβαια σήμερα έτσι, αλλά έτσι θα πάμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, γιατί είναι το χ των ημερών, το στηρίζουμε. Ο Χρήστος κράζει βέβαια, δεν μας νοιάζει αυτό ιδιαίτερα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ 24, ομάδα μου, πέει πολύ σκληρά.
μέχρι και τις 9 με Νίκο Μοσχοβίτη και όλο το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24. Θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 18:30. Καλή συνέχεια σε όλους.